Όταν ο Αριστίδης μου έκανε μόλις τη χαρά να με καλέσει να μιλήσω εδώ, παράκουσα και δεν άκουσα ονόματα του κομμουνισμού, άκουσα όψεις του κομμουνισμού. Αυτό συνδέεται ίσως με μία πρόσκληση που είχα για χτες σε μία σειρά εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά με τίτλο «Όψεις του έρωτα». Έρωτας είναι αυτός. Και αλλά όμως και σε μία αιμονή που είχα και έχω με μια φράση του Μάρξ που την επανέλαβε και ο Λένιν αργότερα, ότι ο κομμουνισμός, δηλαδή όψεις του κομμουνισμού, εμφανίζεται εκεί που οι άνθρωποι προσφέρουν μαζικά εθελοντική εργασία χωρίς αντάλλαγμα. Καταλαβαίνετε τι τρομακτικές προϋποθέσεις έχει αυτό το πράγμα, γιατί όταν μιλάμε για μαζική προσφορά εθελοντικής εργασίας χωρίς αντάλλαγμα, δεν εννοούμε τους 10 εθελοντές σε έναν, εννοούμε τον κόσμο. Με αυτά λοιπόν τα κολλήματα και με αυτή την παρατήρηση οδηγούμαστε κατευθείαν στο ζήτημα των αξιών που έχει σημαντική θέση στην εισαγωγή του Αριστίδη. Αλλά σε αυτό θα επανέλθω. Σίγουρα, λέει ο Αριστίδης στην εισαγωγή του, το 89 επισφράγησε την τελεσίδη και αποτυχία του μεγαλύτερου ίσως κοινωνικοπολιτικού πειράματος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έχει δίκιο. Ενώ με τον χαρακτηρισμό μεγαλύτερου, το ερώτημα είναι εύλογο, γιατί και η γαλλική, όλες οι μεγάλες επαναστάσεις και η γαλλική επανάσταση, αυτό το ζήτημα έθετα. Την πλήρη χειραφέτηση του ανθρώπου. Αλλά η δική μας η επανάσταση, και επιτρέψτε μου την έκφραση, η οκτωβριανή επανάσταση, έβαλε τη σκέψη της και τη δράση της βαθύτερα. Και πέτυχε μεγάλα πράγματα. Για να καταρρεύσει έπειτα κατατροπιασμένη. Γιατί τώρα και πώς είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, το οποίο Ευαγγέλιο όμως δεν έχει γραφτεί ακόμα. Και οι διανοούμενοι μας, και το απευθύνομαι και στον Αριστίδη, θα έπρεπε να ασχοληθούν με αυτό, για να μάθουν. Αυτή η κατάρρευση επηρέασε όλο τον κόσμο. Σαν παράδειγμα, συγκρίνεται τη σημερινή πολιτική των συντηρητικών κομμάτων με μια φράση, μια διατύπωση από το πρόγραμμα των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών το 1949. Ο καπιταλισμός απέτυχε, έλεγαν τότε. Το κόμμα του Αντενάουερ το έλεγε αυτό. Ένας Γερμανός μαρξιστής πολιτικός επιστήμονας, ο Φρανκ Τέπε, φίλος μας, δεν ξέρω αν ζει ακόμα, μου έλεγε το 1992 που είχε έρθει στην Ελλάδα ότι η καταστροφή είναι ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι φανταζόμαστε, διότι προέβλεπε την προσχώρηση των σοσιαλδημοκρατών στην κυρίαρχη πολιτική του καπιταλισμού, την πλήρη τους προσχώρηση, γιατί έλεγε ότι αυτοί με όλο τον κόπο τον αντικομμουνισμό που διατηρούσανε, διατηρούσαν και έστω ίχνη σοσιαλισμού, ακόμα και αρνητικά. Τώρα ξέρουν ότι δεν γίνεται. Και επομένως το έδαφος μέσα στο οποίο κινούμαστε εμείς στενεύει. Θα θυμάστε ότι τον ίδιο χρόνο περίπου στην Ελλάδα ο Κώστας Σιμίτης είπε ότι τα πειράματα της κοινοκτημοσύνης τελειώσανε. Και όλοι μας είδαμε στρατιές συντροφισσών και συντρόφων να προσχωρούν τρέχοντας στις τάξεις του αντιπάλου. Αυτό αντιστρέφεται σιγά σιγά. Αντιστράφηκε στην περίοδο 10-15 και είδαμε ανθρώπους που μας είχαν εγκαταλείψει ή που ήταν αλλού να προσέρχονται σε εμάς. Νομίζω ότι είναι αυτό ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του δικού μας κινήματος, η εκπλήρωση, έστω και μικρή, έστω και περιορισμένη, ενός οράματος της αριστεράς, την ένωση των δύο ρευμάτων της, των δύο μεγάλων της ρευμάτων, των κομμουνιστών και των σοσιαλιστών. Αυτό κάναμε. Και βέβαια ότι είναι κάτι άλλο αυτό που βγαίνει μετά. Δεν είναι ούτε οι σοσιαλδημοκράτες, ούτε οι κομμουνιστές. Είναι ένα άλλο. Ο Μπαλτάς, λοιπόν, γράφει τα κείμενα αυτού του τόπου μου επί ερυπείων. Επί των ερυπείων μιας επανάστασης, την οποία
υποστηρίξαμε, ξέρω ότι εκείνος την υποστήριξε με πάθος, εγώ την υποστήριξα με πάθος, πάρα πολύ και πολλές από εμάς εδώ την υποστήριξαμε με πάθος. Γράφει περιπτή η οποία κατέρευσε. Γράφει λοιπόν η περιπτή, δηλαδή μαζεύει θραύσματα από εδώ και από εκεί, τα επεξεργάζεται, προσπαθεί να τα κατανοήσει και να μας δώσει και εμάς να τα καταλάβουμε. Και στην εισαγωγή του μας λέει ότι τα επιμέρους ζητήματα του τόμου είναι μάλλον προϊόν τυχαίων συναντήσεων με θέματα και ανθρώπους. Κατά τη γνώμη μου αυτό ενισχύει το επιχείρημά μου περί συλλογής θραυσμάτων, κάτι σαν επιφώνημα και αναφώνηση κάθε φορά που έφερε και κάτι ανάπτυξε και αυτό. Και αυτά τα θραύσματα είναι έννοιες, πρακτικές, συζητήσεις, διενέξεις, γνώσεις, συμπεριφορές, πρόσωπα. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Ο Μπαλτές είναι φιλόσοφος και έτσι το μεγαλύτερο μέρος του τόμου του αποτελούν κείμενα με αντικείμενο φιλοσοφικά ζητήματα και ερωτήματα. Είναι όμως ζητήματα, αν προσέξει κανείς το χωρισμό σε μέρη και το περιεχόμενο των μερών, είναι ζητήματα με τα οποία καταπιάνονται αναγκαστικά όσοι ασχολούνται με τις επιστήμες και ανακατεύουν τις έννοιες όπως οι αγρότες ανακατεύουν τα χώματα, και αναγκαστικά όσοι δεν θεωρούν την πολιτική, αυτό που μας είπε προηγουμένως ο Δραγασάκης, αρνητικά το είπε ο άνθρωπος. Το καλό με τα βιβλία σαν τούτο εδώ, είναι ότι μπορείς να διαλέξεις. Και όσο κι αν ο Μπαλτάς, όπως όλοι οι συγγραφείς, ελπίζει ότι ο αναγνώστης θα το ρουφήξει το βιβλίο από την αρχή ως το τέλος, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Οι αναγνώστες θα επιλέξουν τι θα διαβάσουν, πρώτα το πιο οικείο, αν τους ενδιαφέρει αυτό θα δουν κάτι συγγενικό και θα το κοιτάξουν, μετά το πιο ανίκιο. Και αυτό είναι και καλό, γιατί δημιουργεί μια χαλαρή σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο, σου επιτρέπει να το δεις και να το ξαναδείς, να σκεφτείς. Εμένα, ας πούμε, με τράβηξε από την πρώτη στιγμή. Το μέρος σου μιλάει για τον ιστορικό υλισμό και για τον ιστορικό χρόνο. Είναι τα ενδιαφέροντά μου περισσότερο. Αλλά και το μέρος με τα πρόσωπα. Διότι μου θύμισε ένα άρθρο του Ελεφάντη στην εποχή με τίτλο «Ο Κοβάνης». Αλλά και γιατί κάποια από αυτά τα πρόσωπα τα ξέρω και επειδή αυτό το μέρος ταιριάζει πιο άμεσα με τον τίτλο του τόμου, «Ονόματα του κομμουνισμού». Γιατί τέτοιοι είναι όλοι αυτοί, που λέει ο Παλτάς εκεί. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι θα διαβάσουμε τον τόμο επεκτείνοντας σταδιακά τον ενδιαφέρον μας και σε άλλα μέρη του που μας είναι αρχικά ίσως ανήκει, αλλά θα έχουμε τη σκευή που θα μας δώσει η αρχική ανάγνωση των πιο οικείων μερών του. Ας μου επιτραπεί λοιπόν τώρα εδώ μία παρατήρηση για τον ιστορικό υλισμό που είναι το πρώτο μέρος του τόμου του Μπαλτά. Ο Μπαλτάς αναφέρει τον τρόπο παραγωγής ως θεμελιώδη έννοια του ιστορικού υλισμού, δεν διαφωνώ καθόλου. Έχω τη γνώμη όμως ότι το θεμελιώδες, η μεγάλη αλλαγή στον τρόπο σκέψης, η επιστημονική τομή, είναι η έννοια του ανθρώπου. Δηλαδή, η αντίληψη του ανθρώπου ως ιστορικού φαινομένου, η έκθεση για τον Φοέμπαχ. Αυτή είναι μεγάλη στροφή στις κοινωνικές επιστήμες. Ο άνθρωπος είναι ιστορικό φαινόμενο. Όχι ο άνθρωπος η ύπαρξη του είδους, αλλά ο κάθε άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας. Από αυτή την άποψη, η διάκριση φυσικού και ιστορικού χρόνου, όπως το λέει ο Μπαλτάς, είναι ουσιώδης. Εάν έχουμε στο νου μας ότι ο άνθρωπος και οι ανθρώπινες καταστάσεις είναι ιστορικά φαινόμενα. Είναι φαινόμενα που έρχονται και αλλάζουν και παρέρχονται, έπειτα και είναι κάτι άλλο. Θυμάμαι, όσον αφορά τη σχέση ιστορικού και φυσικού χρόνου, με ένα ανέκδοτο, σχετικά με τη ζωή του ηλιακού μας συστήματος. Λέει, ήταν μία διάλεξη και μετά ένας από τους ακροατές ρώτησε τον εισηγητή, είπατε ότι, ότι ο ήλιος θα σβήσει σε 3 δισεκατομμύρια χρόνια. Όχι, όχι, λέει αυτό, σε 33. Α! Ποιος μπορεί να καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα σε 3 και 33 δισεκατομμύρια χρόνια, ανάμεσα σε 3 και 33 νανοδευτερόλεπτα. Που αφορούν τη φυσική, δεν αφορούν την ιστορία. Θέλω να πω
ότι ο ιστορικός χρόνος και οι μεταβολές που συμβαίνουν στον ιστορικό χρόνο είναι στην ελληνιστική επιστήμη της κοινωνίας, την ελληνιστική διαλεκτική, επιτρέψτε να το πω, παρότι έχω, γνωρίζω μέσες άκρες τα δεινά που επέφερε η σχηματοποίηση του διαλεκτικού ελληνισμού. Είναι το στοιχείο που κατεξοχήν τη διαφοροποιεί. Πιο πολύ όμως, πιο ειδικά, διαφοροποιεί την κομμουνιστική σκέψη και την κομμουνιστική πρακτική. Και δικαίως ο Μπαλτάς τοποθετεί ένα κείμενο με αυτό το περιεχόμενο στο μέρος που επιγράφεται «Χρόνος, ιστορία και πολιτική». Αυτή άλλωστε πάλι είναι η ουσιώδης διαφορά μεταξύ της δική μας, εννοώ τον Μπαλτά και εμένα, αλλά είμαι βέβαιος και τους άλλους εδώ, της κομμουνιστικής σκέψης και πρακτικής από όσους, από τη σκέψη και πρακτική όσων επικαλούμενοι τον κομμουνισμό κάνουν σαν να μην υπάρχει ιστορικός χρόνος, σαν να μην υπάρχουν μεταβολές, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και μετατρέπουν έτσι τον κομμουνισμό και την κομμουνιστική σκέψη σε πιστεύω. Φεύγουν από τη μεγάλη τομή του κομμουνιστικού μανιφέστου που μετέτρεψε την σκέψη των επαναστατών σε επιστημονική σκέψη. Έφυγε από την ηθικολογία και τη θρησκεολογία και το έκανε επιστήμη. Τελειώνω επιστρέφοντας στην αρχή, στην εισαγωγή του Μπαλτά, που υποσχέθηκα άλλωστε, η επιστροφή αφορά αυτό που ο Αριστίδης ονομάζει αξίες. Όταν πριν από λίγα χρόνια το είπε ο Γιάννης ο Δραγκασάκης, δηλαδή αναγνώστηκε, είχε την ευθύνη για τη σύνταξη της ιδρυτικής διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ, μου είχε ζητήσει παρατηρήσεις. Εγώ είχα πει τότε στον Αριστίδη σε σχέση με το ζήτημα των αξιών, όποιος θέλει αξίες να πάει στο χρηματιστήριο. Δογματικά βέβαια, το είχα πει, ο πονηρός Αριστίδης κατάλαβε αμέσως τι εννοούσα και έκανε μια διατύπωση η οποία αντιστοιχούσε σε μια ιστορική ηλιστική έννοια της αξίας, των αξιών. Ποιο είναι το θέμα, ποιο είναι αυτό το ζήτημα. Όταν ο Αλκυδάμνας υποστηρίζει τον 4ο αιώνα π.Χ. ότι ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος, είναι ψώνιο. Όταν το υποστηρίζουν οι διαφωτιστές, επιβάλλεται αυτό και επικρατεί. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτή είναι ο τρόπος, νομίζω, με τον οποίο μπορούμε να συλλάβουμε αξίες. Και γιατί επιδρά, γιατί επιβάλλεται. Γιατί η ελευθερία και η ισότητα είναι αναγκαίες για την αναπαραγωγή της κοινωνίας. Δεν γίνεται αλλιώς. Καπιταλισμός έρχεται. Και όπως μας εξηγεί ο Μάρξ διεξοδικά στο πρώτο κεφάλαιο, ο καπιταλισμός απαιτεί ισότητα και ελευθερία. Εάν επιχειρήσω, ας πούμε, να γράψω στην εποχή, Έλληνα, ένα άρθρο υπέρ της δουλείας, θα μου το κόψει ο Κοβάνης. Όχι γιατί το περιεχόμενο θα είναι κακό, δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά γιατί ο Θόδωρος τρελάθηκε και ψώνιο, φάστονε. Τι συμβαίνει. Η αξία της ελευθερίας, η ιδέα της ελευθερίας, επικρατεί σαν με τη δύναμη λαϊκής προκατάληψης. Όπως λέει ο Μάρξ στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου τόμου κεφαλαίου. Είναι αξία. Και έχω την εντύπωση, ότι έχω τη γνώμη, ότι οι δικές μας ιδέες δεν έγιναν ή τουλάχιστον δεν παρέμειναν αξίες. Αυτό είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα της κατάρρευσης αυτού του μεγάλου εγχειρήματος το οποίο αναφέρει ο Μπαλτάς στον πρώτο τόμο. Και έτσι το βιβλίο του μας δίνει την αφορμή και υλικό ώστε να μιλήσουμε για την ανάγκη μιας ιστορικής υλιστικής θεωρίας των αξιών, της ανάγκης της ανάδειξης, επικράτησης και της πτώσης τους. Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά? Και επειδή δικοί μας άνθρωποι κυβερνάνε κιόλας, αλλά όχι μόνο, και επειδή δικοί μας άνθρωποι που δεν είναι σε κυβερνητικές θέσεις κάνουν πολιτική, σημαίνει πώς μπορούμε με την πρακτική μας να υποστηρίξουμε την ανάδειξη τέτοιων ιδεών και αξιών. Πώς μπορούμε
υλικά να φτιάξουμε και να τοποθετήσουμε σε αυτή την κοινωνία πράγματα, καταστάσεις που ενισχύουν την επικράτηση τέτοιων ιδεών και που δεν είναι εύκολα αναστρέψιμα. Που δηλαδή μετά, ακόμα και αν εμείς πια δεν είμαστε στην κυβέρνηση κάποτε, που θα πει να πει ο κόσμος ότι όχι, αυτό δεν το πειράζει. Αυτό νομίζω είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα της πολιτικής σκέψης που θα έπρεπε να έχουμε ως κόμμα το οποίο, και συγγνώμη Αριστίδη, διότι εσύ δεν ήθελες να αναφερθείς σε ζητήματα που ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς αναφέρεσαι, χωρίς να τον λες, νομίζω ότι είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα της πολιτικής μας, τόσο της πολιτικής των συντρόφων και των συντρόφων μας που είναι στην κυβέρνηση, όσο όμως και όλων των άλλων. Ευχαριστώ πολύ.